Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας τους οποίους σας δίνουμε ανα τακτά χρονικά διαστήματα στο κάτω μέρος της οθόνης, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να επικοινωνείτε μαζί μας και να ανοίγουμε αυτό το διάβλο επικοινωνίας που ανοίγουμε πολλές φορές και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και το λέω και σε αυτό το μέρος, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε για την ενδοοικογενειακή βία, θα συζητήσουμε για την κακοποίηση που πολλές φορές δεν γίνεται γνωστή, για την κακοποίηση πίσω από τις κλειστές πόρτες και πίσω από τα κλειστά στόματα, φίλες και φίλοι. Δεν θα τα πω εγώ. Ευτυχώς για μας είναι μαζί μας δύο κυρίες οι οποίες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το θέμα και θα μας τα πούν εκείνες και τις ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι η κυρία Μέρη Παχιαδάκη, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείου Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου και η κυρία Ελένη Γερακάκη, κοινωνική επιστήμονας και ειδικός ψυχικής υγείας. Κυρία Παχιαδάκη, αλήθεια, πόσα χρόνια ασχολείστε με αυτό το κομμάτι? Να, για να πω την αλήθεια, έχω ξεπεράσει τα 25. Έχετε ξεπεράσει τα 25 χρόνια. Όπου να, θα πάρω σύνταξη. Είστε ένα πρόσωπο το οποίο έχει ασχοληθεί με την ενδοοικογενειακή βία και με την κακοποίηση γενικότερα πάρα πολύ αυτά τα χρόνια. Η καταγραφή παραμένει δύσκολη κάθε φορά, έτσι. Κάθε περιστατικό, κάθε νέο πρόσωπο το οποίο είτε φτάνει στην πόρτα του συνδέσμου, είτε γίνεστε γνώστης λόγω των συνθηκών που καλείστε έτσι να διαχειριστείτε, κάθε φορά η διαχείριση είναι δύσκολη. Γιατί η κοινωνία έχει δυσκολέψει. Οι άνθρωποι είναι δύσκολοι. Mm. Τα περιστατικά είναι δύσκολα. Είναι περισσότερο. Πάρα πολλές φορές σκεφτόμαστε, και εγώ προσωπικά σκέφτομαι, ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση στην κοινωνία. Και αυτό έχει πάντα αντίκτυπο σε όλους. Και αυτό ξεκινά από την οικογένεια, πάμε παραπέρα, πάμε στο σχολείο, πάμε στους ανθρώπους, πάμε στην άλλη, η μεγαλύτερη ηλικία. Υπάρχει λοιπόν ένα σύνολο το οποίο πλέον δεν ελέγχεται για να πούμε ότι αυτή η κοινωνία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι τόσο πολύ δύναμη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, που κανείς μας δεν μπορεί, δεν νομίζω πως είναι εύκολο να πει κανείς με κάποιες λέξεις να χαρακτηρίσει αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Είναι πραγματικά δύσκολο, γιατί σήμερα υπάρχει μια απομόνωση στους ανθρώπους και πάρα πολύ δύσκολα ανοίγονται. Ποτέ δεν ήταν, βέβαια, τα χρόνια τα παλιά, υπήρχε το ταμπού και τα γνωστά που είχαμε τότε. Όμως, να πω την αλήθεια, στην Κρήτη μας, αλλά και στην Ελλάδα, δεν νομίζω πως άλλαξαν τόσα πολλά πράγματα. Mm. Αυτό που άλλαξε είναι ότι κατά κάποιο τρόπο η γυναίκα βγήκε, και αυτό που αναζητούσαμε πάντα και το αναζητούμε και σήμερα, να ανοίξει την πόρτα της και να πει τα προβλήματά της. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι το γιατί το κάνει σήμερα. Ωστόσο, έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να υπάρχει μια πρόοδος σε αυτό. Δεν μπορεί να ζούμε ακόμα με τις παλιές αντιλήψεις, που φυσικά υπάρχουν και νομίζω και στο μέλλον θα υπάρχει. Και ευτυχώς δεν είναι μόνο πλέον η δυνατότητα που δίνεται σε μια γυναίκα να ανοίξει την πόρτα, είναι ακόμα και να σηκώσει το τηλέφωνο και να αναζητήσει βοήθεια, ακόμη πιο προστατευμένη σε αυτό που ίδια θεωρεί ότι πρέπει να είναι προστατευμένη, να αναζητήσει όμως βοήθεια και ας μην το μοιραστεί με κάποιον από το περιβάλλον, στο οικογενειακό της περιβάλλον, θα σηκώσει όμως το τηλέφωνο όταν γίνεται έτσι. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, γιατί τα τελευταία χρόνια, ίσως δεύτερα διετία ή τριετία, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που έγινε και από την πολιτεία, mm. από μέρους της πολιτείας, ότι δημιούργησε κάποιο τμήμα μέσα στην αστυνομία, mm-hmm. που αν δεν πάρουν εμάς, θα πάρουν την αστυνομία, ή αυτό θα γίνει και το ίδιο, ή εμείς την αστυνομία και εκείνη. Υπάρχει αυτό το τμήμα της ενδοοικογενειακής βίας που δίνει κατεύθυνση πλέον. Αυτό που είχαμε πάρα πολύ δυσκολία τα χρόνια εκείνα για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι πρώτον δεν είχαν τη γνώση. Mm-hmm. Δεύτερον, δεν είχαν τη διάθεση.
Και τρίτον, ήταν και αυτοί οι άνθρωποι μια κοινωνία η οποία ακολουθούσε τα χαρακτηριστικά που είχε και τότε. Ναι. Σήμερα έχουν αλλάξει, είναι περισσότερο σπουδαγμένοι, ας πούμε, έχουν αυτές τις γνώσεις, οι οποίες βοηθούν και τον άνθρωπο που θα πάει εκεί να ζητήσει τη βοήθεια, να αναζητήσει βοήθεια, να μπορούν, και αυτό κάνουμε άλλωστε και εμείς, να τους δώσουμε και εμείς κάποια εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιούσαν όταν πάει μια γυναίκα η οποία είναι κακοποιημένη ή οτιδήποτε. Και όχι μόνο γυναίκα. Να ξέρετε, σήμερα μιλάμε για μια οικογένεια η οποία κακοποιείται. Ο σύζυγος, έχουμε θύτες και θύματα μαζί που μέσα εκεί, παιδιά, άντρες, γυναίκες, οικογενειακό περιβάλλον. Και παιδί, τους ηλικιωμένους γονείς. Βεβαίως. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, κάτι που δεν το ξέραμε. Μέσα σε μια οικογένεια υπάρχουν αόρατα εγκλήματα. Και αυτά τα αόρατα θα πρέπει να τα βγάλουμε μπροστά και να γίνουν εμφανή επιτέλους. Δεν είναι δυνατόν να κακοποιεί ένα παιδί τη μητέρα του, που είναι κάποιες ηλικίες, και εμείς πάντα να κλείνουμε τα μάτια. Ξεπερνούμε τα όρια δηλαδή της κακοποίησης της γυναίκας πια. Γιατί είναι η κακοποίηση του ανθρώπου. Και αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Άρα, κυρία Γερακάκη, για να πάμε σε εσάς λίγο να το δούμε από κοινωνική σκοπιά, το ερώτημα που θέλω να κάνω είναι, έχουν αυξηθεί όντως τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης, ή απλά τώρα βγαίνουν πιο εύκολα στο φως ή καταγγέλλονται πιο εύκολα? Δεν υπάρχει κάποια έγκυρη ακόμη έρευνα στο να δούμε αν η συσχέτιση αυτή οφείλεται ακριβώς όπως το περιγράφεται στο γεγονός ότι υπάρχει αύξηση των περιστατικών ή υπάρχει αύξηση των καταγγελιών. Εικάζουμε ότι είναι αύξηση των καταγγελιών. Περισσότερος κόσμος που μιλάει, περισσότερος κόσμος ο οποίος αναζητάει βοήθεια, περισσότερος κόσμος ο οποίος θα παρατηρήσει κάτι και δεν θα μείνει αμέτωχος. Αυτό είναι απόκτημα μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας, μετά από πολλά χρόνια εργασίας στο πεδίο όλων των φορέων, όλων των υπηρεσιών, στο να ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο και στο να βάλουμε πλέον την κακοποίηση του ανθρώπου και την κακοποίηση των γυναικών, των παιδιών, στο κέντρο το οποίο βρίσκεται. Είναι κοινωνικό ζήτημα, δεν είναι ζήτημα της διπλανής πόρτας, το οποίο δεν αφορά εμένα, αφορά και εμένα. Και επειδή ακριβώς είναι και ένα κοινωνικό ζήτημα, ολόπλευρα πρέπει να αντιμετωπίζεται και όλοι μαζί ουσιαστικά να θέτουμε και να δίνουμε διάβληση επικοινωνίας, η γραμμή η οποία αναφέρεται πριν, το τηλέφωνο, είναι ένα πρώτο βήμα. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες καλούν, άνθρωποι οι οποίοι καλούν σε εμάς και μπορεί να βρίσκονται ακόμη σε περιβάλλοντα τα οποία υπάρχει βία και κακοποίηση. Παρ' όλα αυτά, έχουν τις πρώτες κατευθυντήριες στο να δούμε ποιον τρόπο ασφαλώς θα μπορέσουν να απεμπλακούν από αυτή την κατάσταση. Επειδή είναι συνέχεια αυτού που είπε ο Μπάμπης, θα ήθελα να δούμε με τη βοήθεια των συναδέλφων και τα στοιχεία τα οποία μας έχετε παραχωρήσει, κυρία Γερακάκη, τα οποία κάνουν μια αποτύπωση σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια με το κομμάτι του νόσου να έχουν γίνει γνωστά, δηλαδή αυτά που έχουν καταγγελθεί, αυτά που ενδεχομένως έτσι, και αυτά πάγγελτα προχωρούν λόγω ότι επεμβαίνουν οι αρχές σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι λοιπόν αυτά εδώ που βλέπουμε, μπορούμε να τα δούμε? Λοιπόν, να τα δούμε ακριβώς. Είναι τα στοιχεία τα οποία μας έχετε παραχωρήσει. Εδώ βλέπουμε στατιστικά στοιχεία λοιπόν από 1η-1η-21 μέχρι 31/12/2021. Για όλο το 2021 λοιπόν, ο συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων περιστατικών. Μιλάμε πάντα βέβαια για το σύνδεσμο εδώ, κυρία Γερακάκη. Ακριβώς, μιλάμε για τα δικά μας στατιστικά στοιχεία. Ναι. Τα περιστατικά τα οποία εξυπηρετήθηκαν ήταν 359. Ναι. Περισσότερες από 3.800 ώρες συμβουλευτικής και υποστήριξης. Μιλάμε για τον κύκλο συμβουλευτικής που μπαίνει στη συνέχεια μια επιζώσα, ένας επιζών, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει, να αναγνωρίσει αρχικά αυτό που συμβαίνει. Γιατί επειδή ακριβώς η βία είναι ένα φαινόμενο το οποίο δομείται καθημερινά, δεν είναι κεραυνό στην εθρία ένα περιστατικό βίας. Έχει μια συσσωρευτική διάσταση, σχηματίζεται καθημερινά. Χρειάζεται πολλές φορές από την αρχή να πιάσουμε το νήμα και να δούμε σε ποια στοιχεία εντοπίζεται βία συμπεριφορά, πότε ξεκίνησε αυτή, να αναδομήσουμε λίγο γνώσεις και απόψεις, να καταρρύψουμε στερεότυπα, να ενδυναμώσουμε τα άτομα, να ενισχύσουμε την κατακαιρματισμένη προσωπικότητα και έπειτα να μπορέσουμε να μιλάμε για αντιμετώπιση του φαινομένου. Mm-hmm. Και ουσιαστικά μια νέα μέρα στη ζωή ενός ανθρώπου. Το 2022 βλέπουμε μία μείωση στα περιστατικά. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό, στο ότι ο κόσμος δεν βγήκε ενδεχομένως από το σπίτι του? Έχει να κάνει η πανδημία εδώ σε κάτι, αν μπορούμε έτσι κάπως να το μεταφράσουμε? Βέβαια θα μου πείτε και το 2021 πανδημία είχαμε, αλλά
δεν ξέρω, υπάρχει κάποια εξήγηση. Το 21 υπήρχε όμως και μια, υπήρχε και η έναρξη του κινήματος του MeToo στην Ελλάδα. Υπήρξε η μεγάλη γνωστοποίηση στις αρχές του 21 με αρκετά επώνυμα άτομα να καταγγέλουν περιστατικά που έχουν συμβεί, οπότε να δίνουν και ένα βήμα σε περισσότερα άτομα να αισθανθούν ότι δεν είναι μόνα τους και ότι αυτό που συμβαίνει στο σπίτι μου και για το οποίο όλοι με κατηγορούν ότι είμαι τρελός, τρελή, ότι διαστρεβλώνω την πραγματικότητα και ότι εγώ έχω το πρόβλημα, ξαφνικά ορίστε υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που το αντιμετωπίζουν και είναι και άλλοι εδώ για να μιλήσουν και μιλάνε. Και αφού το έχει αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί σαν πρότυπο, σαν με μια θέση ισχύως, με μια κοινωνική εικόνα πολύ ισχυρή, σημαίνει ότι είναι κάτι πιο φυσικό ή πιο φυσιολογικό και εκεί και σε μένα. Και πάλι αύξηση το 23 βλέπουμε, έτσι. Είναι μέχρι οπότε σήμερα. Μέχρι τώρα, μέχρι είναι το μέχρι, είναι μέχρι τη σημερινή ημερομηνία αυτά τα περιστατικά. Είναι ευτύχημα, όχι ότι αυξάνονται φυσικά τα περιστατικά, ότι αυξάνονται οι άνθρωποι που μιλάνε. Οι άνθρωποι που μιλάνε. Και είναι ευτύχημα το ότι έρχονται και αναζητάνε βοήθεια. Πάντως βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει παγιωθεί ένας αριθμός περιστατικών πάνω από 300. Mm-hmm. Ο οποίος είναι φαντάζομαι υψηλός αριθμός. Ωστόσο, ίσως να είναι η κορυφή του παγόβουνου. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, να δούμε τι συμβαίνει στις πόρτες τις οποίες δεν έχουμε φτάσει ακόμη ή έχουμε φτάσει σαν ενημέρωση, αλλά δεν έχουμε γίνει αρκετά πιστικοί, δεν έχουμε συμβάλει όλοι στο να μπορέσουμε να παρακινήσουμε. Και νομίζω ότι αυτός ο πίνακας ο οποίος δείχνουμε τώρα, τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία μας έχετε δώσει, ναι. Επειδή είναι λίγο επιμέρους κριτήρια και επιμέρους δεδομένα των περιστατικών των οποίων αντιμετωπίζουμε, ουσιαστικά καταρρύπτει πολλά αφηγήματα και πολλές μύθους γύρω από την κακοποίηση. Αρχικά είναι το φύλο, στο 93% βλέπουμε ότι είναι γυναίκες, στο 7% βλέπουμε ότι είναι άνδρες. Οι ηλικιακές ομάδες, το εύρος των ηλικιακών ομάδων, βλέπουμε ότι το μεγάλο πικ και συνήθως ένα 80% των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια είναι μεταξύ των 25 και των 55 ετών. Συνήθως επίσης είναι μετά από αρκετά χρόνια επανάληψης της βίας, που εκείνη την περίοδο και τη χρονική στιγμή, όντας πιο έτοιμοι, όντας πιο σίγουροι, προχωράνε σε βήματα. Το πιο σίγουροι αποτυπώνεται και λίγο παρακάτω, στην εργασιακή κατάσταση, και εδώ έρχεται να πέσει κι άλλος ένας μύθος, και στη συνέχεια για την εθνικότητα θα μιλήσουμε. Ότι συνήθως είναι γυναίκες είναι οι οποίες γυναίκες, δεν εργάζονται, δεν εργάζονται, είναι κλεισμένες στο σπίτι. Ναι, χαμηλό υπάρχει ένα ελάχιστο οικονομικό εισόδημα στο σπίτι, υπάρχει μια κοινωνική ζωή, υπάρχει μια εργασιακή υπόσταση, η οποία έρχεται να αναιρέσει αυτό που θεωρούμε πολλές φορές ότι είναι τα κακόμοιρα θύματα που δεν έχουν τι να κάνουν και θέλουν να βρίσκονται σε καταστάσεις οι οποίες είναι κακοποιητικές. Κυρία Παχιαδάκη, θέλετε να σχολιάσετε πάνω σε αυτά και θέλω να προσθέσω άλλο ένα ερώτημα, στο οποίο και η κυρία Γερακάκη σε λίγο θα μπορέσει να μας δώσει απάντηση. Όμως, εκείνο το οποίο πολλές φορές αναρωτιέται κάποιος είναι γιατί, όχι γιατί κάποιος λειτουργεί κακοποιητικά, αλλά γιατί το θύμα δεν αναζητά βοήθεια νωρίτερα. Μίλησε η κυρία Γερακάκη πριν για επαναλαμβανόμενη βία η οποία ασκείται πολλές φορές σε πρόσωπα τα οποία αναζητούν τη βοήθεια, αλλά έχουν περάσει κάποια χρόνια, μήνες, που η κακοποιητική συμπεριφορά επαναλαμβάνεται. Μάλιστα, χθες προβάλαμε και κάποιες συνεντεύξεις γυναικών για να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά που μας άνοιξαν την καρδιά τους και την ψυχή τους. Και σήμερα, από το περιβάλλον και με τα πρόσωπα στα οποία βρέθηκα, αυτό που με ρωτούσαν είναι γιατί δεν αναζητούσαν βοήθεια νωρίτερα. Ξέρετε, αυτό δεν αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Εμείς πάντα, και όλοι μας διερωτώμεθα το γιατί, το να ψάξει κανείς θα βρει πρώτα την λέξη φόβος. Η δεύτερη λέξη είναι ντροπή. Αν αναλύσουμε αυτές τις δύο λέξεις, θα καταλάβουμε μετά. Και η τρίτη λέξη για μένα είναι η ανοχή. Η ανοχή η οποία γίνεται πάντα συνενοχή. Μέχρι να υπάρχει ανοχή σε αυτά τα περιστατικά, πάντα θα υπάρχουν και πάντα θα λέμε γιατί έγινε αυτό. Γιατί πάντα κρύβεται και γιατί πάντα βλέπετε. Είπα προηγουμένως, πρέπει να ανοίξουν πόρτες. Δεν είναι να ανοίξουν μόνο οι πόρτες. Να ανοίξει η καρδιά των ανθρώπων. Να ανοίξει το μυαλό τους, να ανοίξει η συνείδησή τους. Σε αυτό θα θέλω να σταματήσω, στη συνείδηση του καθενός. Γι' αυτό πάντα απευθυνόμαστε, όχι μόνο στα θύματα. Απευθυνόμαστε στα τρίτα πρόσωπα. Αυτά τα πρόσωπα τα οποία είναι συγγενικά, τα οποία είναι το γειτονικό περιβάλλον, που είναι συνήθως είναι το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο ξέρει, όμως δεν μιλά.
αυτό είναι, μας πάει πισωγύρισμα και δεν αφήνει τον άνθρωπο αυτό ο οποίος θέλει να μιλήσει. Δεν υπάρχει μια συνένεση σε αυτό. Θα να έρθει κάποιος και να πει ναι. Ή ακούω οτιδήποτε γίνεται στη γειτονιά. Θα πρέπει κάποιος να νοιαστεί. Αυτό που πάντα λέω είναι ας σταματήσουμε να είμαστε αδιάφοροι. Δεν μπορεί η αδιαφορία να μας έχει αγγίξει τόσο πολύ ώστε να μην μας νοιάζει τι γίνεται. Δεν με νοιάζει να μπω στα οικογενειακά του καθενός. Αν ακούω όμως προβλήματα, αν ακούω φωνές, παιδιά, να γίνεται χαμός, ας νοιαστώ. Και αυτό το καλό που υπάρχει σήμερα είναι ότι μπορεί να πάω να καταγγείλω και ανώνυμα. Και αυτό το φοβούνται. Και αυτό υπάρχει μέσα, γιατί η καταγγελία είναι εμπλοκή. Οπότε δεν θέλουν να εμπλέκονται σε όλα αυτά. Ξέρει, αλλά δεν μιλά, μας είπατε, για το οικογενειακό περιβάλλον ή για το φιλικό. Ακριβώς. Και όταν όμως μάθουν, πάλι μένουν αμέτωχοι. Συνήθως. Δεν αλλάζει το πράγμα. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να ενθαρρύνουμε, αν τυχόν αυτοί οι άνθρωποι καταγγέλουν ή η γυναίκα η οποία έρχεται, η ενθάρρυνση που γίνεται από εμάς είναι για να βοηθήσουμε και εκείνους οι οποίοι έχουν τη διάθεση να μιλήσουν, να πουν αλήθειες. Και η γυναίκα ή οποιοδήποτε, να σας πω, είδατε ένα 7% όπως είναι οι άνδρες. Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό αυτό που βλέπουμε. Και μην ξεχνούμε πάντα ότι μέσα στο ποσοστό αυτό, ουσιαστικά, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο 50-50, δηλαδή να έχουμε καταγγελίες 50% και 50% να είναι τα κρυφά και αυτά που βρίσκονται στα απόκρυφα της κάθε οικογένειας. Αυτό λοιπόν θα πρέπει και ικανοποιούμεθα σε αυτό, τότε που ήταν το 7%, ας το βάλω σαν ποσοστό πριν 20 χρόνια, 25, το να φτάσουμε στο 40, θεωρώ ότι είναι ένας άθλος. Όμως δεν θα μπορούσα να το πει κανένα, το χαρακτηρίζω ότι ένας άθλος το να αρχίζω να μιλώ. Θα πρέπει να μπούμε σε μια κανονικότητα. Και η κανονικότητα μας λέει πάρα πολλά. Η κανονικότητα στη ζωή μας σημαίνει ότι πρέπει να καταφέρουμε να είμαστε, αν όχι ευτυχισμένοι, γιατί είναι μια λέξη η οποία σηκώνει πάρα πολύ νερό που λέμε, αλλά θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον μια συνείδηση η οποία να μας δείχνει ένα δρόμο, ο οποίος είναι ένας δρόμος της αλήθειας μας, της δικιάς μας αλήθειας. Και στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να πούμε ότι αυτές οι τελευταίες γυναικοκτονίες που γίνονται και είναι ένα κομμάτι το οποίο ίσως να μην το αγγίζουν τόσο πολύ, γιατί το φοβούνται και αυτό. Όμως να ξέρουμε ότι η γυναικοκτονία δεν πάει να είναι ένα έγκλημα. Το έγκλημα αυτό, και το λέω γιατί μεθαύριο στις 25 του Νοέμβρη, που είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των γυναικών, θα κάνουμε ένα δρόμενο και μέσα εκεί θα έχουμε κεριά για τις γυναίκες αυτές. Ένα νούμερο το οποίο είναι σοκαριστικό μέσα στα 3 τελευταία χρόνια, 21 και μέχρι το 23, που ξανά δεν έχει τελειώσει και δεν ξέρουμε τι μας το αύριο τι θα μας δείξει. 47 γυναίκες έχουν φύγει από το χέρι του ανθρώπου, ο οποίος ήταν μαζί, γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Πολλές φορές λένε, μα γιατί το ονομάζεται γυναικοκτονία. Ναι, είναι γυναικοκτονία γιατί έχει να κάνει, είναι η έμφυλη, λόγω του έμφυλου είναι λόγου. Είναι η έμφυλη διάσταση, βέβαια. Είναι, έχει την έμφυλη διάσταση, τι να κάνουμε. Όμως, 47 είναι γνωστά, όμως είναι πάρα πολύ, τουλάχιστον από αυτά που έχουμε δει και έχουμε ψάξει κι εμείς μέσα από τα δικά μας, τις δικές μας τις έρευνες, είναι πάνω από 60. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, δεν θα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα δούμε και να τα ομολογούμε. Και να τα συζητάμε και να προβληματιζόμαστε. Και γι' αυτό θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Επειδή 25 Νοέμβρη, το είπατε κι εσείς, έρχονται μέρες οι οποίες μας χτυπάνε καμπανάκια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να τα ξαναπούμε. Ποτέ δεν είναι ο χρόνος αρκετός. Έχουμε τόσες πτυχές και τόσα πράγματα να συζητάμε. Όμως θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας. Και ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Γιατί το γιατί, ας μην είναι το γιατί μέχρι τώρα, δεν έχει μιλήσει. Αλλά γιατί είναι αρκετό να το κάνει τώρα. Σήμερα. Να μιλήσουν λοιπόν. Και με αυτό το μήνυμα σας κλείνουμε. Με αυτό το μήνυμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Διαφημίσεις.